Πάμε τώρα στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος και εκείνος μας καθυστέρησε λίγο. Ελπίζω να μην είστε και εσείς στην εκκλησία σαν τον κύριο Μπάρκα, διότι το ζήσαμε και αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Ο κύριος Μπάρκας να μην βγαίνει να ακυρώνει την τηλεφωνική μας συνέντευξη, διότι ήθελε, λέει, να πάει στην εκκλησία, επειδή γιορτάζει ο Πολιούχος της Πρέβεζας. Ποιος να μας το έλεγε αυτό πριν από 4 χρόνια. Έλατε, η αλήθεια είναι ότι ήμουν στην εκκλησία, στον πρώτο Αγίου Νικολάου Μαρούση. Α, και εσείς στην εκκλησία, μάλιστα. Λοιπόν, okay, θα έχουμε 13 λεπτά στη διάθεσή μας. Δεν φαντάζομαι να εκπλήσεστε που εγώ πήγα στην εκκλησία. Όχι, δεν εκπλήσωμαι. Για τον κύριο Μπάρκα εκπλήσωμαι. Εσείς δεν. Πηγαίνω στην εκκλησία τακτικά. Για εσάς θα συνέβαινε το αντίθετο. Αν δεν πηγαίνατε, θα υπήρχε η έκπληξη. Λοιπόν, να τα πάρουμε γρήγορα τα πράγματα. Θα σας κάνω 2 ερωτήσεις που προκύπτουν από την σημερινή επικαιρότητα, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στον κυριακάτικο τύπο. Η μία είναι η συνέντευξη του κύριου Καμένου. Φαντάζομαι την έχετε διαβάσει. Η ΕΧΜΕ και τα πικρόχολα σχόλια κατά του κυρίου Τσίπρα. Όλα αυτά που λέει ο κύριος Καμένος, όλα αυτά που είπε το προηγούμενο διάστημα, ανατρέπουν τελικά την συλλογιστική σας ότι το διαζύγιο Τσίπρα Καμένου ήταν ΣΥΚΕ? Μήπως τελικά μιλάμε για ένα πολύ άγριο και επώδυνο διαζύγιο που κάθε άλλο παρά ΣΥΚΕ ήταν? Έχω την εντύπωση ότι ξεκίνησε απολύτως συνεννοημένο. Ο κύριος Καμένος τουλάχιστον αυτή την εντύπωση είχε. Όμως, όπως συνήθως συμβαίνει με την ιστορία του κυρίου Τσίπρα, τον πούλησε ο κύριος Τσίπρας, όπως έχει κάνει και σε όλους τους προηγούμενους. Όταν έπαψε ο κύριος Καμένος να είναι χρήσιμο στον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας τον πέταξε στα στημένη λεωφορεία. Άρα πια το διαζύγιο δεν είναι ΣΥΚΕ, είναι κανονικό. Πια ο Τσίπρας τον έχει τόσο εξευτελίσει στον Καμένο που χθες στη Βουλή, προχθές έγινε και το αμίμητο. Σηκώθηκε ο κύριος Τσίπρας και είπε το εξής. Σε προστάτευσα. Ξέρετε γιατί το είπε ο κύριος Τσίπρας αυτό? Γιατί ο κύριος Καμένος είχε δώσει μια συνέντευξη πριν από αρκετούς μήνες, προφανώς τώρα την έχει ξεχάσει. Ο τίτλος της οποίας ήταν «Δεν πρόκειται να γίνω ποτέ Αντώνη Σαμαράς». Είπε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, το προστάτευσα από το να γίνεις Αντώνη Σαμαράς. Ακριβώς. Τον έβλεπα και σκεφτόμουν. Δηλαδή ο δολοφόνος που σου κόβει το λαιμό, την ώρα που σου κόβει το λαιμό, σου λέει «Σε προστάτευσα». Είναι βεβαίως ο κύριος Τσίπρας που το είπε αυτό, κύριε Τάκη, την ώρα που το είχε πάρει. Ναι, υπονοώντας ότι. Στους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υπονοώντας ότι στην ιστορία θα μείνει με θετικό καλά, πρόσημο. Εντάξει, είναι και ηρώνοντας ο Τσίπρας. Λοιπόν, όσον αφορά την ουσία, ναι. Ο κύριος Καμένος κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι με εξαγορά πήρε τους βουλευτές του. Και ο κύριος Τσίπρας όχι μόνο δεν το αρνήθηκε, αλλά υπερθεμάτισε κιόλας λέγοντας σε προστάτευσα. Ναι. Άρα έχουμε για πρώτη φορά τη δημόσια παραδοχή από τον κύριο Τσίπρα ότι εξαγόρασε τους βουλευτές του κυρίου Καμένου. Είπε και κάτι άλλο όμως πριν από αυτό, ότι είχα διαπιστώσει ότι πήγες να μου ρίξεις στην κυβέρνηση και έλαβα τα μέτρα μου. Και γι' αυτό τους εξαγόρασα. Και γι' αυτό τους εξαγόρασα. Γιατί εξαγόρασε, είπε ο Καμένος. Γι' αυτό έλαβα τα μέτρα μου με αυτό. Ναι. Δηλαδή γι' αυτό τους εξαγόρασα. Πάντως να σας πω κάτι. Καταλαβαίνω αυτό, είναι εξαγορασμένοι. Μισό λεπτό. Επιρρύπτουμε ευθύνες στον Τσίπρα, επιρρύπτουμε ευθύνες στον Καμένο. Στους βουλευτές που πήραν την απόφαση να φύγουν από το ένα κόμμα και να πάνε στο άλλο, αυτοί δεν έχουν καμία ευθύνη. Μα είναι δυνατόν να το λέτε σε μένα αυτό? Όχι, δεν το λέω σε εσά. Το ερώτημα είναι, καταλαβαίνετε. Ναι. Η πρώτη ευθύνη είναι σε αυτούς τους ανθρώπους, τους χωρίς συνείδηση ανθρώπους, τους χωρίς αξιοπρέπεια ανθρώπους. Διότι προφανώς αν δεν ήθελαν, θα έλεγαν ένα απλό όχι. Εγώ υπευθύνη να βρέθηκα στην ίδια θέση με αυτούς τους ανθρώπους, παραιτήθηκα από βουλευτή. Σωστό είναι αυτό. Και από εκεί από εγώ φυσικά. Η κυρία Κουντουρά, από εκεί που 6 μήνες πριν ορκιζόταν να ψηφίσει ποτέ τη συμφωνία των Πρεσπών και να μην μέσα να την ψηφίσει, ξαφνικά την ψήφισε. Και ο Κόκαλης, να που έλεγε να αφήσει ποτέ να πάρει συμφωνία των Πρεσπών, δεν ψήφισε με την συμφωνία, αλλά έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη για να ψηφιστεί η συμφωνία. Ο κύριος Κουίκ, καλά, ο κύριος Κουίκ είναι η καλύτερη περίπτωση από όλες. Τα βίντεο του κυρίου Κουίκ για την εθνικότητα της Μακεδονίας και την ιερότητα του ονόματος της Μακεδονίας είναι γεμάτα στο YouTube. Με το θεατρικό στυλ του κύριου Κουίκ, με συγκινησιακή φόρτιση στη φωνή του. Μόνο που δεν κλαίει στην κάμερα Κουίκ μιλώντας στην Μακεδονία. Τα έχω δει αυτά. Υπάρχουν βέβαια πολλά βίντεο και παλαιότερα θα πούν κάποιοι και για εσάς και για τον κύριο Βορύδη και για διάφορους. Εγώ παρετήθηκα αυτή την φορά. Όχι, εννοώ οι τοποθετήσεις, αλλά προφανώς η πολιτική έχει μία δυναμική και κάποιος σε κάποια στιγμή διαφωνεί, σε κάποια στιγμή συμφωνεί. Το να αλλάξει γνώμη είναι ανεκτό. Το να αλλάξει γνώμη για καρέκλα δεν είναι ανεκτό. Ναι. Έχει λογική αυτό που λέτε. Τώρα, το δεύτερο ερώτημά μου, άρα εσείς εκτιμάτε ότι από εδώ και πέρα θα πάμε με πόλεμο μέχρι τέλους μεταξύ των δύο? Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό με τα βεβαιότητα. Θα σας πω και τι άλλο είδα την Παρασκευή. Πήγαμε στη Βουλή και εγώ δεν αφήνω ότι πήγα και ήθελα να δω τις αποκαλύψεις του κυρίου Καμένου
για αυτά που έγραφε ότι θα αποκαλύψει τον κύριο Νικολόπουλο και τον κύριο Παπά. Δεν είπε τίποτα. Δεν είπε απολύτως τίποτα. Σιγή ηχθείος. Ναι, σιγή ηχθείος. Εάν ο κύριος Καμένος ακολουθεί αυτή την τακτική να αλλάζει και μετά να υποχωρεί, δεν νομίζω να δούμε τίποτα σπουδαίο. Μάλιστα. Όλη η Βουλή περίμενε να δούμε τα τιμολόγια των site για τα χρήματα που έχει πάρει ο Νικολόπουλος. Και δεν έγινε καν καμία αναφορά. Ο κύριος Καμένος διέρεε ότι θα δείξουν τιμολόγια 1.300.000 ευρώ. Και αντί να δούμε τιμολόγια, είδαμε ένα Καμένο περίπου να κλαίει στον Τσίπρα και να του παραπονείται και αφιερώσεις ποιημάτων. Συναισθήματα αυτή που λάκτας, ας πούμε. Τώρα, το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με τη δημοσκόπηση που βρίσκεται στο πρωτοσέλιδο του Έθνους ΚΕΑ, που είναι μια εταιρεία σοβαρή που έχει πορεία στο χώρο, την Κάπα Research. Και αυτό που αποτυπώνεται σε αυτή τη δημοσκόπηση, πολλοί λένε ότι είναι και το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο. Δηλαδή ποιο? Με βάση την, είναι η πρώτη δημοσκόπηση που αφορά μόνο τις ευρωεκλογές. Είναι ψήφος για ευρωεκλογές, όχι για εθνικές. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ είναι κοντά στις 4 μονάδες. Λένε λοιπόν κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι το σχέδιό μας, αν μας βγει για να πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, είναι να γίνουν εκλογές τώρα, η διαφορά να είναι κοντά στις 4-5 μονάδες, να ακυρωθεί το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι η διαφορά είναι 10 και 12 και 14 μονάδες, και από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο να πάμε με ένα αφήγημα ότι η διαφορά είναι 4, μπορούμε να το τουμπάρουμε. Πάμε λίγο με τη σειρά. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα η εταιρεία Kappa Research, εγώ δέχομαι και σέβομαι όλες τις εταιρείες που έχουν ιστορία στον χώρο, άρα και την Kappa Research. Ακριβώς. Όμως, θυμίζω ότι η Kappa Research, όλο αυτό το διάστημα, είναι η εταιρεία που σταθερά τη διαφορά την έχει μεταξύ 4 και 5 μονάδων. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, η προηγούμενη Kappa Research είχε διαφορά στο 4,4. Mm-hmm. Άρα, την ίδια ώρα που η Kappa Research δίνει 4,4, υπάρχουν άλλες εταιρείες που δίνουν 12, okay. 11, 8. Άρα το λέω αυτό κυρίως, όχι ναι. Για να κατηγορήσω την εταιρεία. Η εταιρεία της άφησε και καλά κάνει. Mm-hmm. Για τον κόσμο που διαβάζει, μην νομίζετε ξαφνικά έπεσε διαφορά στο 4. Όχι, προσέξτε. 4 έδινε η Kappa Research. Θα σας πω γιατί. Έδινε. Γιατί εδώ έτσι. Έχει μια ποιοτική ανάλυση για το πώς ψηφίζει ο κόσμος στις ευρωεκλογές. Κύριε Νέα, ξαναλέω. Επειδή πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις σωστά, mm-hmm. πάντα διαβάζεις το κάθε αποτέλεσμα με βάση την προηγούμενη εταιρεία της ίδιας. Με βάση την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Ναι, αλλά δημοσκόπηση μόνο για τις ευρωεκλογές πρώτη φορά γίνεται. Με τη σειρά. Όταν λες, α, η διαφορά την περνάει εβδομάδα 10 και τώρα πήγες στο 4, είναι λάθος. Όχι, δεν τη συγκρίνω με το 10. Γιατί το 10 είναι PAL, μα δεν τη συγκρίνω με το 10, διότι εδώ έχουμε... Ναι, το λέω για τους ακροατές. Εδώ έχουμε δημοσκόπηση μόνο για τις ευρωεκλογές. Ναι, αφορά μόνο. Η ΚΑΠΑ είχε κάνει για τις εθνικές εκλογές. Ωραία. Είχε διαφορά στο 4,4. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην ουσία. Η πραγματικότητα, σύμφωνα και με αυτή την εταιρεία, παραμένει στα επίπεδα που το εκτιμούσε αυτή η εταιρεία πριν από ένα μήνα. Πάμε στην ουσία τώρα. Δεν υπάρχει μεταβολή. Ναι. Αυτό εξηγώ. Ναι. Γιατί μπορεί πολλοί να νομίζουν, αμάν έπεσε διαφορά στις 4. Mm-hmm. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει μεταβολή. Μάλιστα. Είναι η ίδια, το ίδιο πολιτικό Ωραία. Περιβάλλον. Στην ουσία υπάρχει τώρα του ερωτήματος. Υπάρχει μια μικρή κάμψη στην ΚΑΠΑ κατά 0,3 αν δεν απατώμε. Σε εσάς δεν υπάρχει άνθρωπος περίπου 2 μονάδες. Αυτά θα πάμε στο αποτέλεσμα. Ναι. Πάμε τώρα στην ουσία. Ναι. Εμείς κύριε Δημήτρη Τάκη αντιμετωπίζουμε τις ευρωεκλογές της 26 Μαΐου ως εθνικές εκλογές. Ασχέτως αν θα γίνουν διπλές ή όχι. Μάλιστα. Για μας οι ευρωεκλογές είναι εθνικές εκλογές. Προσέξτε όμως ποια είναι η διαφορά τώρα. Αυτό που λέτε εσείς είναι σωστό και το έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες μιλώντας στους τομεάρχες. Όμως με βάση τη δημοσκόπηση, μόλις το 24% των ερωτηθέντων λέει ότι θα ψηφίσει με κριτήρια εθνικών εκλογών. Το 60% λέει ότι θα ψηφίσει με ευρωπαϊκά κριτήρια. Καλά. Εγώ σας λέω τώρα ποια είναι η δική μας στρατηγική και η δική μας άποψη. Ναι, λέω μήπως η δική σας άποψη δεν είναι η πλειοψηφούσα. Εάν υποτεθεί. Αυτό θα το δείξει η κάλπη. Προφανώς. Αυτό θα το δείξει η κάλπη. Δεν θέλω να κρίνω καμία εταιρεία. Παραλαμβάνω, σέβομαι και την Kappa Research όπως όλες τις εταιρείες που είναι γραμμένες στον Ιτρό τους και τηρούν κάποια στοιχειώδη οντολογία. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος τη διαφορά στα ποσοστά, τα οποία εγώ δεν δίνω καμία σημασία ούτως ή άλλως, έχει να κάνει με το πώς σταθμίζουν το δείγμα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Όταν μην μπούμε στην ανάλυση δημοσκοπήσεων, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πείτε μας για την ουσία. Εάν τελικά το αφήγημα αυτό που πάει να στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ επιτύχει. Εάν θα είχαμε ευρωεκλογές με 5 μονάδες διαφορά, αυτό με ρωτάτε. Ναι, ναι. Αυτό το ερώτημα.
Όλες οι έως σήμερα εμπειρίες έχουν δείξει ότι η διαφορά των ευρωεκλογών, εάν οι εθνικές εκλογές ακολουθούν σύντομα, περίπου διπλασιάζεται. Mm-hmm. Ο Σαμαράς έχασε με 3 τις ευρωεκλογές τον Ιούνιο, το Μάιο, τέλος Μαΐου, 26 Μαΐου κι αυτός, και έχασε τον Ιανουάριο με 7 μονάδες. Ναι. Λέει πήγε διπλάσιο και κάτι. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Άρα, αν χάσουμε 5 ο Τσίπρας, δόκιμη Νέα Δημοκρατία, περιμένω να το κερδίσει εθνικές με 12. Mm-hmm. Αυτό μου με συζητάτε. Μια χαρά θα είναι και το 12. Όχι, συζητάω διότι. Θα σα λέω ότι. Ναι, ναι, όχι, άλλο λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν κάποιο Σιριζέο πει, αφού το πήγαμε 5, θα κερδίσουμε τις εθνικές εκλογές. Ναι. Σα απαντώ. Το πραγματικό επιχείρημα βάσει τη πολιτική εμπειρία του παρελθόντο είναι ότι όταν χάνει τι ευρωεκλογέ με ένα ποσοστό χ, mm-hmm. χάνει με διπλάσιο τι εθνικέ εκλογέ. Και το τελευταίο μου ερώτημα για να ολοκληρώσουμε. Σα φοβίζει. Το ξέρετε γιατί έχετε εμπειρία. Βεβαίω. Σα φοβίζει, φοβίζει κάτι άλλο που λέει. Ο Καραμαλή έχασε τον Ιούνιο του 9 με 3. Αλήθεια είναι αυτό. Και μετά έχασε με 11. Θα σας πω όμω τι δεν υπήρχε τον Ιούνιο του 9. Σα φοβίζει αυτό που επίση λέει η έρευνα για μια αντισυστημική ψήφο. Δηλαδή που επειδή υπάρχουν πολλά κόμματα, είτε από αριστερά είτε από δεξιά των δύο μεγάλων, να διαχυθεί η ψήφο σε αυτά και εξ αυτού του λόγου να μειωθεί και η διαφορά των δύο. Αυτή τη στιγμή, mm-hmm. σε επίπεδο εθνικών εκλογών, δεν μπορώ να πω για τις ευρωεκλογές που είναι λίγο διαφορετική η συμμετοχή των ψηφοφόρων, δεν φαίνεται ισχυρή πιθανότητα να έχουμε πάνω από 5. Σε επίπεδο εθνικών όχι, έχετε δίκιο. Για τις ευρωεκλογές ρωτώ. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Γιατί ούτως ή άλλως αυτό που θα έχει σημασία στις ευρωεκλογές δεν θα είναι το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μεταξύ τους διαφορά. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές του Μαΐου του 2014 πήρε 26%. Mm-hmm. 26. Mm-hmm. Στις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου, δηλαδή 6 μήνες μετά, πήρε 38%. Μάλιστα. Άρα άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Δεν έχει σημασία σε ευρωεκλογές το τελικό ποσοστό, όσο θα έχει μάλιστα. σημασία η μεταξύ μας διαφορά. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα, ωραία. Ήταν... Βεβαίως. Νομίζω και η προηγούμενη απάντησή σας και αυτή έχει το νόημά της και το ενδιαφέρον της. Έχουμε μισό λεπτό? Ούτε δεν έχουμε. Γιατί ήταν μια ερώτηση ενός ακροατή, να σας την πω μόνο. Γιατί σέβεστε, λέτε ότι θα τηρήσετε τη συμφωνία, ενώ υπάρχουν τόσα πολλές παρατυπίες περί της μη σωστής εφαρμογής και ψήφισής της από τη Βουλή. Οι παρατυπίες για να ισχύουν, θα έπρεπε να έχουν τεθεί, πείτε του κυρίου Κροατού, από την ελληνική κυβέρνηση. Από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική βουλή δέχτηκαν αυτές τις παρατυπίες, και δυστυχώς έχουμε μια κυβέρνηση που είναι συνήγορη υπερασπίσεως των Σκοπίων. Mm-hmm. Πράγματι, έχει δίκιο ο Κροατής, θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να έχει θέσει μια σειρά ζητημάτων ήδη παραβιάσεων συμφωνία με το Σκοπιανό. Μάλιστα. Το γεγονός ότι δεν το έθεσε, λέτε, σας